ποιος πήρε μόνο ένα σταυρό. Λοιπόν, περίμενε, γιατί είμαι συντονισμένη στις εκλογές εξωτερικού που έχω μαγευτεί να ξεκινήσουμε. Από εκεί σε πειράζει? Όχι. Θες να πάω στο σταυρό? Ήθελα το σταυρό. Εντάξει, πάμε στο σταυρό. Να πιθαίνω με αφαιρέγγια στο κοινό. Λίγο θα μιλήσω. Θα χάσω κι εγώ στις άλλες εκλογές. Απλώς εντυπωσιάστηκα, δεν σας πείτε. Θα έρθουν να μου φάνε τη θέση εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Εδώ είναι στην επικράτεια, δηλαδή σε όλη την χώρα, οι σταυροί που πήραν τα κόμματα. Και ξεκινάμε από 2.403.791 της Νέας Δημοκρατίας και φτάνουμε κάτω. Υπάρχει λοιπόν ο αγαπημένος κύριος Δημοσθένης Βεργής. Το δείχνει. Ούτω. Ναι. Οι Έλληνες οικολόγοι που σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλφα Αθηνών έχει πάρει μία ψήφο. Ψήφισε ο ίδιος ή κάποιος άλλος? Είναι παντρεμένος. Δεν μπορώ να επιτρέψω την προβοκάτσια κατά του Προέδρου. Το θέμα είναι ότι δεν είχε ψηφοδέλτια να δώσει ο Πρόεδρος, γι' αυτό δεν ψηφίστηκε. Είχε ένα ψηφοδέλτιο. Είχε απειροελάχιστα το ένα που μάλλον ψήφισε ο ίδιος τον εαυτό του. Απειροελάχιστα, αλλά ο Δημοσθένης, συγγνώμη δηλαδή, σε μήνα διγενή θα θυμάται τις συναντήσεις μας, είναι άρχοντας. Δηλαδή του άρεσε το ωραίο. Το τσάκ τη γλίτωσε. Ήταν δοτικό στις γυναίκες. Το τσάκ το γλίτωσε. Δηλαδή για καμιά γυναίκα να μην ψηφίσει το Δημοσθένη. Δεν εκτιμήθηκε αυτό, Ζήνο. Δεν εκτιμάται αυτό στον Πρόεδρο? Μπορώ. Άλλωστε, η Σεμίνα Διγενή κάποτε είχε κάνει προβοκάτσια το όνομά μου. Δηλαδή, πραγματικά. Τον είχε φέρει να μου κάνει πρόταση γάμου στους άλλους καιρούς. Δεν είχε κάνει και μια με λουλούδια. Ευτυχώς που τότε δεν υπήρχε YouTube. Εσύ τι απάντησες? Όχι. Αλλά θα ήταν ωραίο να είμαι η κυρία του Προέδρου. Θα είχε δύο ψήφους άνθρωποι. Η κυρία του Προέδρου. Θα ήταν δύο οι ψήφοι. Καταρχάς, θα σε βλέπαμε και στη διακαναλική, ρε Ζήνα. Η Ζήνα Χίλαρη.